Έχει ξεκινήσει δειλά να έρχεται κόσμο στα Σαββατοκύριακα. Έχουμε κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Οι καθημερινές είναι λίγο πεσμένες. Πιστεύουμε από τις 15 Ιουνίου και μετά που θα τελειώσουν τα σχολεία θα κατηφορήσει αρκετό κόσμο στην πόλη μας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την αύξηση της επισκεψιμότητας φέτος το καλοκαίρι στη Μασσηνία και ειδικά στην Καλαμάτα, με τους επαγγελματίες της εστίασης να έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στους Έλληνες και ειδικά στις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Κρίνουμε από πέρσι, με αφορμή δεν ξέρω τα νησιά, πέρσι είχαν κάποιο μεγάλο θέμα, δεν είχε πολλή κίνηση. Αν κρίνουμε από πέρσι, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Και από τις κρατήσεις που βλέπω και από ξενοδοχεία που μιλάω, μεγάλα ξενοδοχεία που συνεργάζομαι, δείχνει ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι. Λίγο πιο σύντομο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί λίγο πιο μαζεμένο, αλλά καλό καλοκαίρι. Ήδη Σαββατοκύριακα, παιδιά, ο κόσμος δείχνει ότι τιμάει την Καλαμάτα, κατεβαίνει ο κόσμος. Στο χέρι μας είναι να κρατήσουμε τον κόσμο. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε και Έλληνες. Άλλες περιοχές δεν έχουν ούτε Έλληνες. Μην τους υποτιμάμε. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε εμείς σαν επιχειρηματίες, και το λέω και το τονίζω, είναι να μην προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα σπασμένα των 7 μηνών που είμαστε κλειστοί μέσα στους 3 μήνες που θα λειτουργήσουμε. Πρέπει να σεβαστούμε τον καταναλωτή, τον πελάτη που θα μας επισκεφτεί, γιατί έρχονται και τα επόμενα χρόνια και πρέπει να μας ξαναεπισκεφτούν. Να περάσουν όμορφα, να τους φιλοξενήσουμε με χαμόγελο και ζεστασιά, για να μας ξαναέρθουν. Είμαστε δίπλα στην Αθήνα, είμαστε μόλις 2 ώρες από την πρωτεύουσα, 5 εκατομμύρια κόσμος. Όλοι αυτοί θέλουν μια διέξοδο για να περάσουν τις διακοπές τους, να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους. Η Καλαμάτα είναι ό,τι πιο όμορφο μπορούν να επιλέξουν. Η Καλαμάτα κερδίζει τις εντυπώσεις και αποτελεί προορισμό χάρη στα λιγοστά κρούσματα κορονοϊού, τα πανέμορφα τοπία της, το χαμηλό κόστος παροχής υπηρεσιών και φυσικά την εύκολη πρόσβαση. 6 μήνες, 8 κλεισμένοι μέσα. Ο κόσμος έχει ανάγκη πλέον να βγει. Και ειδικά σε μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα, που δόξα τω Θεώ τα κρούσματα είναι χαμηλά, προσέχουμε, τα μαγαζιά μας είναι οργανωμένα, ο Δήμος γενικότερα προσέχουμε, καθαρή πόλη. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και περιμένουμε τον κόσμο να περάσει καλά. Και έχουμε κόσμο και από τους γύρω νομούς, και από Τρίπολη και από Σπάρτη, από Πύργο, από Πάτρα. Είχαμε πολλούς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Νομίζω ότι, ξαναεπαναλαμβάνω, από Παρασκευή μέχρι Κυριακή η Καλαμάτα θα έχει συνεχώς κόσμο από εδώ και πέρα. Αυτό του είδους οι εξορμήσεις, ωστόσο, και προφανώς οι 2 επόμενοι μήνες, σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετοί για την ανάσχεση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων μέχρι σήμερα. Περιμένουμε να πάρουμε χρήματα. Έχουμε ακούσει πολλά. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Έτσι, κάποιες επιστρεπτέες πήραμε, που όπως το λέει και η λέξη, είναι επιστρεπτέα. Κάποια στιγμή θα ζητηθούν πίσω. Και μπαίνουμε σε ένα χαρτογράφητο πλέον, χαρτογράφητα νερά. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε και τα λεφτά αυτά πίσω, και σύν τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν μαζευτεί. Σας πω, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Περιμένουμε μια στήριξη ουσιαστική. Η στήριξη πρέπει να συνεχίσει. Επιχειρήσεις της εστίασης, οι επιχειρήσεις της εστίασης που δουλεύουμε τώρα, δουλεύουμε όλοι με ζημιές. Όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, δεν μπορεί η επιχείρηση να πάρει την υπεραξία που δικαιούται. Όταν δεν έχεις ωράριο, που σημαίνει είναι μειωμένος ο χρόνος που εργάζεσαι, έχεις αποστάσεις, άρα μειωμένο η χωρητικότητά σου. Δεν έχεις μουσική για να διασκεδάσει ο άλλος, όλα αυτά καθιστούν τις επιχειρήσεις προβληματικές. Εμείς ως επιχειρηματίες στηρίζουμε όμως τα μέτρα αυτά που έχει πάρει η κυβέρνηση. Ευελπιστούμε ότι αυτά θα λήξουν σύντομα, αλλά ζητούμε συνεχώς ενίσχυση για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Αν σταματήσουν οι ενισχύσεις, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Σας το λέω με τα βεβαιότητας.